Την Πέμπτη θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων για το επίδομα θέρμανσης, δίνοντας έτσι μια ανάσα στα νοικοκυριά που επέλεξαν το ακριβό καύσιμο για να ζεσταθούν. Δυστυχώς πάντα με το επίδομα και από πέρσι έχουμε μια καθυστέρηση. Άλλοι τα παίρνουν πιο γρήγορα, άλλοι τα παίρνουν πιο αργά. Δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση τώρα, γιατί εμείς μιλάμε, έχουμε ανταπόκριση μόνο με τους πελάτες μας. Άλλος λέει τα πήρε σε 10 μέρες, άλλος είναι 1,5 μήνα και δεν τα έχει πάρει. Μας ενημερώνουν μετά, τα παίρνουν μετά από 2 μήνες. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε κίνηση στο να μην παίρνουν τα χρήματα γρήγορα είναι εις βάρος όλων. Εις βάρος φυσικά του κράτους, το οποίο δεν προμηθεύεται πιο γρήγορα πετρέλαιο, ο καταναλωτής, το οποίο πάλι θα πληρώσει, θα αποδώσει ΦΠΑ, φόρους, τα πάντα, και θα κινηθεί. Σε εμάς, το οποίο δεν έχουμε δουλειά και στον ίδιο που δεν μπορεί να ζεσταθεί και υπάρχει μια γκρίνια και μια διχόνοια. Από στιγμή που το δικαιούται, καλό θα ήταν να μπαίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή να μην ξεπερνά τις 15 μέρες, και να μπορέσει ο κόσμος τουλάχιστον στις νευραλγικές περιοχές που είναι εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, να μπορεί ο κόσμος να έχει τουλάχιστον πετρέλαιο. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου παίρνουν το επίδομα και δεν το δίνουν πάλι. Δεν δίνουν τα χρήματα για πετρέλαιο, αλλά για να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις τους. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, όταν κάποιος αγοράζει 1.000 λίτρα πετρέλαιο, δικαιούται 350 ευρώ. Θεωρούμε φυσικά ότι το πετρέλαιο, άμα έχει 1,20, θεωρούμε ότι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή δεν έχει 1,20, αφαιρούμε τα 35 λεπτά. Έχει 85 λεπτά. Τα 85 λεπτά, αυτό θεωρείται ότι παίρνει το πετρέλαιο 85 λεπτά. Τα 35 που περισσεύουν είναι να φέρει το δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Να ψωνίσει, να καλύψει κάποιες ανάγκες, κάποιες υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να έρθουν τα λεφτά πίσω αυτά. Αυτό είναι το δύσκολο. Ότι δεν παίρνουν τα λεφτά γρήγορα, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι θα αγοράσει πετρέλαιο με τα λεφτά που θα πάρει πίσω, γιατί διαθέτει το κεφάλαιό του για να αγοράσει πετρέλαιο, αλλά τα χρήματα που θα του επιστραφούν τα χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο του να πάρει πετρέλαιο. Άμεσα. Μέχρι να πάρει φυσικά καινούργιο πετρέλαιο. Τι γίνεται με την τιμή του πετρελαίου αυτή τη στιγμή? Πτωτικά κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε περίπου στο 22, 23, μέχρι 25 φυσικά σε όλο τον νόμο. Θεωρώ ότι σταθερή η τιμή. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και η καλύτερη. Εμείς υπολογίζουμε να πάει κάτω από ένα 20, να είναι πιο προσιτό στον κόσμο. Αν αφαιρέσουμε 35 λεπτά, να πάει κάτω από τα 80 λεπτά. Αλλά είναι δύσκολο. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 98 εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 180 εκατομμύρια ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί ως διαθέσιμες πιστώσεις για το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή το 55% του συνόλου, ενώ απομένουν 82 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα εκταμιευθούν σταδιακά έως τον Μάρτιο.